Εικόνες σοκ! Είναι η στιγμή που ο οδηγός μηχανής παρασέρνει πεζό στο γιόφυρο με τα εφιαλτικά δευτερόλεπτα να καταγράφει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης γραφείου τελετών. Ένα μηχανάκι παρέσυρε ένα πεζό. Ο οποίος πήγε να διασχίσει το δρόμο. Να διασχίσει το δρόμο, ναι. 6 το πρωί, 6 και 4 ήταν. Και έπεσε και το μηχανάκι. Έπεσε το μηχανάκι. Και προχθές το βράδυ τη 27 του μήνα μια κοπέλα την παρέσυρε ένα 4x4. Δεν έχουμε φωτισμό. Είμαστε τριτοκοσμική χώρα. Στη Γιόφυρο ειδικά είμαστε τριτοκοσμική χώρα. Πρέπει να τον φτιάξουν, κάτι να φτιάξουν. Μια διάβαση πεζών, δεν ξέρω. Είναι πολύ επικίνδυνα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ επικίνδυνα. Και τρέχουν πολύ σε αυτό το σημείο. Βέβαια τρέχουν, γιατί φεύγουν από τα φανάρια, έρχονται από εκεί με ταχύτητα, φεύγουν. Ο 55χρονος πεζός τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε ο οδηγός μηχανής ηλικίας 31 ετών. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο Παγνή με τις συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το τρόχαιο να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Δεν βλέπετε τι γίνεται εδώ. Χαμός γίνεται. Και σήμερα είναι πιο καλά. Άλλες μέρες είναι, δηλαδή, τι να σου πω, άλλες μέρες δεν μπορεί να περάσει απέναντι. Και μισή ώρα να πας απέναντι. Τρέχουν πολύ τα αυτοκίνητα εδώ πέρα. Και ο πεζός πάντα κινδυνεύει εδώ. Δεν υπάρχει ούτε πεζοδρόμιο, ας πούμε, να μπορεί να περπατήσει ή να προχωρήσει, να περάσει το δρόμο. Δεν υπάρχει κανένα stop. Δεν υπάρχει κανένα σήμα. Υπάρχει εδώ κοντά ένα γυμνάσιο που είναι πολλά παιδιά την ώρα που σχολάνε, περνάνε το δρόμο για να πάρουν το αστικό να περάσουν. Κινδυνεύουν και πολλά παιδιά. Και πολλές φορές έχω κινδυνεύσει και εγώ. Και πριν λίγες μέρες, κοπέλα παρασύρθηκε από οδηγό αυτοκινήτου 4x4 με τις εικόνες να είναι συγκλονιστικές. Να κάνουν κάτι, να κάνουν μια νησίδα, να βάλουν φωτισμό, να γίνει ένα κυκλικό εδώ. Κάτι πρέπει να γίνει. Έχουμε σοβαρό θέμα. Το σχολείο, τόσα παιδάκια που περνάνε το δρόμο, έχουμε σοβαρό θέμα. Δεν σταματάνε. Και ο κόσμος δεν σταματάει να περάσουν τα παιδάκια. Με λίγα λόγια δεν έχουμε ούτε παιδεία εμείς οι ίδιοι. Όταν ο άλλος δεν προσέχει, όταν τρέχει και κρατάει και το κινητό, τι θα δει? Ή αν έχει ξενυχτήσει και έχει πιει. Τη νύχτα γίνεται ο χαμός εδώ. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει καθόλου. Ατυχήματα με τις παρασύρσεις πεζών είναι σχεδόν καθημερινά επί της οδού Μενελαίου Παρλαμά. Μα κάθε μέρα γίνεται τροχιά. Δεν μπορώ να περάσω με τα πόδια να πάω απέναντι, θα με σκοτώσουν. Τρεις-τέσσερις προσπεράσεις, το ένα δίπλα στο άλλο αυτοκίνητο. Πολίτες τρέμουν κάθε φορά που επιχειρούν να διασχίσουν κάθετα τον δρόμο, πόσο μάλλον μητέρες και μαθητές σε έναν δρόμο όπου οδηγεί αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Θα επιχειρήσουμε με τον Νίκο τον Εργαζάκη να περάσουμε τον δρόμο, να διασχίσουμε τον δρόμο. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Μας αφήνει λοιπόν ο οδηγός εδώ. Ας τρέξουμε λοιπόν τώρα. Δημότες καλούν τους αρμόδιους να προχωρήσουν στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την ασφαλή διέλευση των πεζών.